συναντήσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Χρήστος, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη μέρα της έναρξης της ρωσικής εισβολής βρέθηκε ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που βρέθηκε στο Κίεβο. Παραμένει ακόμη εκεί, ακόμη μία νύχτα. Χρήστο, καλησπέρα και από εμάς. Τι νεότερα έχεις? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Κίεβο. Θέλω να αρχίσω με δύο ειδήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν κατακλείσει τα τελευταία λεπτά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η πρώτη είδηση, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορείτε να το δείξετε και στο χάρτη τον οποίο έχετε ετοιμάσει, ναι, αναφέρει ότι έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων η πόλη Ίζιουμ. Η πόλη Ίζιουμ είναι περίπου 500 ανάμεσα στο Χάρκοβο και τον Ντονιέτσι, νομίζω. Ναι, ναι. Αυτό όμως, Χρήστο, το οποίο σχολιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης εδώ, είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί το Ίζιουμ αποτελεί ουσιαστικά τη γέφυρα που θα ενώσει τα στρατεύματα της Κρυμαίας με αυτά του Ντονμπάς. Ήδη υπάρχουν εδώ δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πραγματικά ενδεχομένως μέχρι και 70.000 Ουκρανοί στρατιώτες θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι και αποκομμένοι από τις εφεδρίες τους, επειδή ακριβώς οι Ρώσοι κατόρθωσαν να σχηματίσουν αυτή την ευθεία. Ντονμπάς, Ίζιουμ, Κρυμαία. Αυτό τουλάχιστον αναγράφουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα και το παρουσιάζουν σαν μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, η οποία μάλιστα εξέλιξη είναι και των τελευταίων ωρών. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό επί του πεδίου, θα δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει τις κινήσεις των δύο στρατών και θα δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να φέρει σε αυτό το θέατρο του πολέμου. Η δεύτερη είδηση, η οποία επίσης έχει κατακλείσει τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι μια διαρροή από την πλευρά του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία υποστηρίζει ότι έχουν γίνει σήμερα 5 οι στρατηγοί της Ρωσίας, οι οποίοι έχουν βρει θάνατο, μάλιστα, μέσα στα πεδία των μαχών. Ότι με το θάνατο ακόμα ενός ακόμα στρατηγού, τελικά νομίζω 20 στρατηγούς είχαν πει ότι 20 στρατηγοί συνολικά μετέχουν για την ώρα από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 από αυτούς, όπως λένε οι Ουκρανοί, είναι νεκροί. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια είδηση η οποία, επειδή ακριβώς προβάλλεται με έναν υπερβολικό τρόπο εδώ στην Ουκρανία, είναι λογικό άλλωστε, νομίζω ότι θα κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση όχι μόνο στη χώρα αλλά και εκτός αυτής. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το Κίεβο, αυτό το οποίο μας λένε από τις Ουκρανικές αρχές, είχαμε άλλωστε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε στο κέντρο τύπου και να συναντήσουμε αρκετούς από τους επιτελικούς αξιωματικούς, αλλά και με τους υπευθύνους για την ενημέρωση των δημοσιογράφων αξιωματικούς, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι σε καμία περίπτωση δεν βλέπουν πουθενά στη χώρα τους προέλαση του ρωσικού στρατού, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Και αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι ο ρωσικός στρατός σε όλα τα μέτωπα ανασυντάσσεται, αναδιοργανώνεται και προσπαθεί να καλύψει τα κενά του από τις εφεδρίες του, αλλά και από τα μετόπιστέν του. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουν σήμερα στην ουκρανική πλευρά. Το σενάριο το οποίο επεξεργάζονται και βάσει του οποίου κινούνται αναφέρει ότι οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να κλείσουν αυτόν τον περίφημο κλειό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, ούτως ώστε να έχουν στην διάρκεια της διαπραγμάτευσης ένα σημαντικό, ένα ισχυρό όπλο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν για να πιέσουν τον πρόεδρο Ζελένσκι να προχωρήσει σε κάποιες υποχωρήσεις. Mm-hmm. Και αφού μπήκαμε στο διπλωματικό, να σας πω ότι υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Συγχωρήστε με. Είχαμε τον Ζελένσκι. Συνεντεύξεις του Προεδρικού Συμβούλου, ναι, του κυρίου Ποντόλιακ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τέταρτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Ποντόλιακ αρχικά είπε ότι τα πράγματα σήμερα δεν πήγαν τόσο καλά όσο τις προηγούμενες ημέρες, δίνοντας έτσι ένα μάλλον απαισιόδοξο κλίμα για τις συζητήσεις όπως αυτές συνεχίζονται, ενώ, και αυτό νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία και περισσότερο ενδιαφέρον, σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ρωσικό μέσο, είπε μεταξύ άλλων ότι οι κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας είναι πολύ γνωστές και πολύ συγκεκριμένες. Η Ουκρανία δεν κάθεται να συζητήσει και δεν κάθεται να συμφωνήσει το παραμικρό, εάν πρώτα δεν διαταχθεί μια
παύση των εχθροπραξιών, μια παύση του πυρός δηλαδή, εάν δεν αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία έχουν εισβάλει και αν δεν δοθούν εγγυήσεις για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ουκρανίας, όχι μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές αποτελούν και τις κόκκινες γραμμές. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές για την Ουκρανία. Ωστόσο, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι, και κλείνω με αυτό, είναι ότι ο κύριος Ποντόλιακ στη συνέντευξή του στο ρωσικό μέσο και όχι σε κάποιο άλλο, όταν ρωτήθηκε αν σε σχέση με την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων συμπεριλαμβάνει και την Κρυμαία και την περιοχή του Ντονμπάς, απάντησε ότι το τι έχει γίνει στο Ντονμπάς και το τι έχει γίνει στην Κρυμαία δεν αποτελούν κομμάτια της διαπραγμάτευσης που κάνουμε σήμερα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά πήρε πίσω τη θέση, δηλαδή ότι δεν συζητάει για την Κρυμαία η Ουκρανία σήμερα. Γιατί χθες διαβάσαμε τη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας που ουσιαστικά έβαζε μέσα σε αυτήν την διαπραγμάτευση και την Κρυμαία. Θέλοντας να υποστηρίξει ότι όταν μιλάμε και βάζουμε σαν κόκκινη γραμμή την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανική Επικράτεια... Άρα σήμερα έχουμε μια υποχώρηση σε σχέση Ουκρανική με τη θέση που εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών χθες. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Άλλωστε και χθες το σχόλιο το οποίο κάναμε ήταν ότι πρόκειται για μια μάλλον μαξιμαλιστική θέση από την πλευρά της Ουκρανίας, η οποία μπαίνει στο τραπέζι μόνο και μόνο για να φορτώσει την ατζέντα. Τακτική συνηθισμένη μέσα στη διαπραγμάτευση. Να μπορέσουμε να την ξεφορτώσουμε ακριβώς. Κατάλαβα. Ο κύριος Ποντόλιακ το είπε ξεκάθαρα σήμερα, μιλώντας σε αυτό το ρωσικό μέσο.